πρόκειται για μια τραγική υπόθεση. Τραγική και αδιανόητη. Πολιτικά και θεσμικά και ηθικά. Με αυτές τις αναφορές, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε σε σχέση με το περίφημο σκάνδαλο που έχει ταρακουνήσει τα θεμέλια της Ευρώπης, έχοντας και έντονο ελληνικό χρώμα. Αυτό που αφορά στην πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καηλή. Ήδη οι επιπτώσεις έχουν επέλθει εκ προημίου, διότι καλώς ή κακώς έτσι λειτουργεί το σύστημα της κοινής γνώμης, της ενημέρωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρα έχει επέλθει και η πολιτική βλάβη, η οποία δεν αφορά μόνο ένα κόμμα ή μια χώρα, αφορά πράγματι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αυτοπροστατευτούν, διότι αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο που αφορά ένα πρόσωπο ή πέντε πρόσωπα, αφορά όλες τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά δεν είναι μόνο το Qatar Gate. Τα βλέμματα στην Ελλάδα παραμένουν στραμμένα στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Από την Καλαμάτα όπου και βρέθηκε, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του «Εκδοχές πολέμου 2009-2022», ο Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε στην τηλεόραση Best και το Θέμη Κανελόπουλο κυριολεκτικά για όλα. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, είπε με νόημα πως δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί πως θα ξαναζήσουμε στη χώρα μια υπόθεση υποκλοπών ύστερα από όσα συνέβησαν το 1993. Όταν αποκαλύπτεται δημοσιογραφικά, και εγώ θα ήθελα να υπάρξει διάψευση για τα δημοσιεύματα αυτά, ότι έχει παρακολουθηθεί με νόμιμη επισύνδεση εντός εισαγωγικών, δηλαδή από την ΕΥΠ, ο ενενεργεία Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Κωστής Χατζηδάκης, τώρα Υπουργός Εργασίας, και ότι 6 φορές ανανεώθηκε αυτή η εντολή. Και όταν υπάρχει ο φόβος να αποκαλυφθεί ότι παρακολουθεί το αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, πάλι με εντολή της ΕΥΠ, και αναγκάζεται η κυβέρνηση να δηλώσει ότι η ΕΥΠ κινήθηκε εκτός πλαισίου, ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει σχέση με αυτά, αλλά δεν διαψεύδει ότι αυτά συνέβησαν, τα οποία δεν είναι νόμιμα, είναι απολύτως παράνομα. Είναι νομιμοφανή, αλλά είναι κραυγαλαία παράνομα, βάρβαρα παράνομα πράγματα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα αντιληφθεί πως πρέπει να δώσει ο ίδιος εντολή και να πιέσει και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η ΑΔΑΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή, η Αρχή Διασφάλισης των Απορίων των Επικοινωνιών, να τα διερευνήσουν αυτά. Άλλωστε, για μία ακόμη φορά τίθεται ζήτημα δημοκρατίας. Πάντα υπάρχουν προσβολές της δημοκρατίας, πάντα υπάρχουν παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το ζήτημα είναι αυτά να μην διαταράσουν το γενικό πλαίσιο. Ένα γενικότερο πλαίσιο που στην Ελλάδα έχει διαταραχθεί πάρα πολλές φορές. Ο κ. Βενιζέλος στάθηκε και στην περίοδο της κρίσης, την οποία σε ό,τι αφορά στην οικονομία, από το 2009 διαδέχθηκε μια σειρά νέων πολλαπλών κρίσεων στη χώρα. Η οικονομική κρίση οδήγησε την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωζώνης σε μια υποβάθμιση του επίπεδου ζωής, σε μια απώλεια κεκτημένων, πολύ σημαντική, σε μείωση μισθών, σε μείωση συντάξεων, σε μείωση του επίπεδου ζωής, υποβάθμιση. Και ήταν πολύ σημαντικό στοίχημα να μπει ένας φραγμός, να μην καταλήξουμε στην ασύνταχτη πλήρη χρεοκοπία, δηλαδή να μην βρεθούμε όχι μόνο φτωχοί εκτός ευρώ, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην περίοδο της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και άσκησε σκληρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αξιολογηθεί ιστορικά. Και αν συνεχιζόταν αυτή η γραμμή, αν μπορούσαμε να εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Δεκέμβριο του 2014, εάν δεν πηγαίναμε σε πρόορες εκλογές και είχαμε ακόμη ένα χρόνο περίπου στη διάθεσή μας, πιστεύω ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα ήταν πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο βελούδινη, χωρίς το βάρος του τρίτου μνημονίου. Υπήρχε μια επιλογή που ήθελε να τη δοκιμάσει ο ελληνικός λαός. Τη δοκίμασε και ευτυχώς αντέξαμε, επειδή το πρώτο εξάμηνο, τον Ιούλιο, μετά το δημοψήφισμα, εγκαταλείφθηκε όλη η πολιτική η οποία είχε διακηρυχθεί και υπήρξε μια προσχώρηση στην δική μας αντίληψη, σε αυτά που λέγαμε, αλλά και αυτή εφαρμόστηκε με έναν άτεχνο τρόπο που κόστισε πάρα πολύ στη χώρα, και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί τώρα, εκ των υστέρων, αρκετά χρόνια αργότερα, να καταλάβει ποιος είναι αυτός που έλεγε
την αλήθεια και ποιος είναι αυτός ο οποίος δημιουργούσε ψευδαισθήσεις. Ο Βάγγελος Βενιζέλος έχει επιλέξει τον τελευταίο καιρό να μην είναι ενεργός στο πολιτικό γίγνεσθε, τουλάχιστον με την αυστηρή του ορουένια, ενώ στάθηκε και στη σχέση που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε ζήσει εμπειρίες οι οποίες είναι ανεξίτηλες και οι οποίες μας έχουν φέρει κοντά. Έχουμε πολύ μεγάλες φυσικά διαφορές στη διαδρομή μας, στην αντίληψή μας για τα πράγματα. Έχουμε διαφορετικές, ας το πούμε έτσι, ιδεολογικοπολιτικές ταυτότητες. Δεν είπε ποτέ ο Αντώνης Σαμαράς ότι άλλαξε άποψη. Νομίζω ότι δηλώνει με πολύ καθαρό τρόπο, ευθύτατο, την άποψή του και την είπε και προχθές στα εγγένεια του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά. Ούτε φυσικά εγώ έχω μετακινηθεί, αλλά αυτό δείτε τι σημαντικό είναι να μπορούν δύο άνθρωποι διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών διαδρομών, για λόγους εθνικού συμφέροντος και από πατριωτικό καθήκον, να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν πραγματικά με τρόπο αρμονικό, θα έλεγα αδελφικό.